Καλημέρα. Σας είχα προσχεθεί στο Instagram ότι θα βλογάρω. Οπότε πάμε Βουλγαρία, μια πολιτεία με τον Μιχάλη. Και sorry για το θόρυβο. Είμαστε στα σύνορα. Έχεις στο πάθρο. Ναι. Και περιμένουμε στην ουρά. Οπότε... δεν έχουμε ακριβώς σχέδιο το τι θα κάνουμε. Απλά είπαμε έτσι να πάμε μια βολτούλα και βλέπουμε. Θα σας πάρουμε μαζί μας. Πρώτη στάση για φαγητό, γιατί μας εγκαταλείπουν σιγά σιγά οι δυνάμεις μας. Είπαμε να σταματήσουμε. Αυτά είναι πολύ γνωστά, λέγονται Happy Grill. Και επειδή είμαστε, δεν είμαστε τώρα για να μπούμε στην πόλη και να ψάχνουμε, δεν υπάρχει κανένα να κάνουμε. Καθόμαστε εδώ στα βρώμικα, μπορούμε να μπούμε στις Βουλγαρίες. Ναι, γενικά άμα... Οπα. Άμα κάνετε ταξιδάκια και περνάτε μέσα από Βουλγαρία, στάντερ θα έχετε σταματήσει σε αυτό το μαγαζί. Είναι αλυσίδα καταστημάτων, έχει μέσα στη Σόφια και από εκεί το ξέρουμε. Έχει ωραίο design. Άμα κάτσετε μέσα στα ταξιδάκια. Γεμίσαμε κυλίτσες, τώρα δεν ξέρουμε τι θα πάμε. Εγώ έχουμε δύο στόχους. Ο Μιχάλης έχει στόχο να βρει κατάστημα με ίδια λία και εγώ έχω στόχο να βρω καλλιτικά δικό. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα βρει. Εύκολα. Εύκολα, ναι. Γιατί και τα δύο είναι δύσκολα. Εδώ που είμαστε, ναι. Εμείς βασικά είμαστε στο dance και δεν ξέρω αν σας είπαμε. Ναι, αλλά δεν είναι πιο εύκολο γιατί εγώ ψωνίζω cruelty free. Πού να βρω τη Βουλγαρία, πρέπει να βρω εταιρεία. Γι' αυτό δεν ξέρω. Νομίζω μάλλον ότι το δικό σου είναι πιο εύκολο. Θα βρει. Πάλι είναι και κάνει. Ναι, σίγουρα. Αλλά ακόμη και τι γίνεται. Είμαστε και οι δυο σαββατογεννημένοι. Αλλά η κολοφαρδία του Μιχάλη δεν έχει όρεξη. Δεν έχει όμως όρεξη. Έχουμε έρθει στο κέντρο του Σαντάνσκι και έχουμε βρει ένα πεζόδρομο. Εννοείται ότι δεν ξέρουμε πού πάμε. Θα βγάλω και τη λίτσα. Και τι κάνουμε. Βρήκαμε έναν δρόμο και καταλήξαμε στο πεζόδρομο που περπατάμε τώρα. Είναι κάπως έτσι και έχει και, έχει και ένα μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο, έχει κάποια έτσι ευρήματα εδώ πέρα, αλλά... Βρήκαμε εκεί με το αυτοκίνητο και δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είναι τόσο ήσυχα και ωραία. Ναι, μπήκαμε κατά λάθος σε πεζόδρομο, μονόδρομο, δεν ξέρω τι είναι. Περπατάμε όπως μια βολτούλα. Ναι, είπαμε να περπατήσουμε και από πιο κάτω είδαμε ότι έχει και πάρκο, οπότε θα πάμε να δούμε και το πάρκο γιατί μας αρέσει έτσι. Δεν θα κάνουμε πικνίκ, αλλά θα κάθουμε μάλλον. Ναι, λίγο ναι. Να ράξουμε μια πολύ καλή στο πάρκο, οπότε είναι πολύ ωραία. Και το αμάξι εκεί πέρα, αγαπάμαστε. Ένα success, βρήκα καλλιτικά και cruelty free σε αυτό εδώ το DM. Το DM το είχα ακούσει πρώτη φορά από την Κατερίνα από το κανάλι KM Projects που μιλούσε για τα DM, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και ουσιαστικά είναι σούπερ μάρκετ, έχει διάφορα πράγματα και έχει και stand από εταιρείες. Δεν θα σας δείξω τώρα τι πήρα, θα δω αν μπορέσω να βρω και άλλα καλλιτικά που είναι cruelty free, να δω πως μπορέσω να κάνω κανένα haul. Αν όχι θα σας τα δείξω στο vlog στο τέλος. Και βρήκα μια εταιρεία που λέγεται Alverde, κάπως έτσι. Σε κάποια έχει αυτό το V, το σηματάκι για vegan και σε άλλα δεν είχε, οπότε πήρα μόνο όσα είχαν το σηματάκι, αλλά μέχρι στιγμή success. Η καθυστέρηση τώρα πλέον είναι... Πάνε να φτάσουν τις ελληνικές, δεν φτάνουν, αλλά προσπαθούν να κάνουν αγορά κάπως. Ναι, τα στείνουμε με τρόπο όπως... Τα στείνουμε με την Ελλάδα. Ναι.
τουλάχιστον εδώ, στα πιο κεντρικά σημεία τέλος πάντων. Γιατί παλιά δεν είχαν καφετέρειες από ό,τι ξέρω, είχαν μόνο τα εστιατόρια που καθόσαν και τρώγανε τάξη. Και όσοι ήθελαν να έπαιρναν καφέ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο αναψυκτικό, ναι. Δεν είχαν καφέ καθαρά. Είχαν κάποιο πεζόδρομο, παλιά. Βρήκαμε και βιβλιοθήκη στον κήπο, παιδιά. Νομίζω ότι έχει, όχι νομίζω, έχει σίγουρα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Και είναι κάπως έτσι. Είχαμε δει και στη Λίμνο, το ξέρεις. Μπορείς να καταλάβεις τι βιβλία είναι. Αυτό έχει κάτι με το σύμπαν. Δεν ξέρω, μου πως εκόβει να καταλάβεις το... τους τίτλους. Πλάκα έχει. Ευχαριστώ, χάρη. Όποιος θέλει μπορεί. Με η Μιχαήλ. Κρεμέν. Όχι, βροντάει. Γρήγορα να κάνουμε τι, να συνεχίσουμε την βόλτα. Όχι, ρε, κάστανα δεν είναι αυτά. Ωραία, βρε, γυλίμα, κάστανα. Αχ, ναι, σαν καρύδια. Α, με αγκάθια είναι τα τέτοια, ναι, αλλά περίεργα. Γιατί στην Ελλάδα εγώ όμως δεν έχουμε τέτοια. Τι τα έχουν πολύ φυγεί ακόμα μας. Αχ, κοίτα και τι ωραίες τραμπάρες εδώ, με αλογάκια και τέτοια, για τα παιδάκια. Είναι πολύ όμορφο, θέλω και εγώ στην Ελλάδα να έχουμε τέτοια, γαμώτο. Ένα κύμα εδώ πέρα. Ένα κύμα, ναι. Κουνιέται αρκετά, μπορώ να πω, η γέφυρα. Αλλά είναι τέλειο για φωτογραφίες. Και εδώ, καμάρα, με αυτό το λουλούδι. Α, και έχουν εδώ κορδονάκι για το Μάρτι, βλέπεις. Και εκεί πέρα ζωγραφιές, Πινόκιο και... Α! Μπέρ και... Μίσα... Μάσα εν Μπέρ. Το βλέπω αυτό το παιδικό στο ίντερνετ. Κάτσε να κάνω λίγο zoom. Το παιδικό είναι χωρίς λόγια. Είναι αυτό το κοριτσάκι μαζί με το αρκούδο. Το κοριτσάκι συνέχεια πειράζει, είναι ένα μικρό διαβολάκι και συνέχεια πειράζει αυτό τον αρκούδο που την ταντεύει, ουσιαστικά την προσέχει και τον καψονάρει συνέχεια. Θα σας έχω το link από κάτω να πάτε να το δείτε, μπορείτε να το δείτε στο YouTube τα επεισόδια. Είμαι στον πύργο μου, έλα σας. Κρέμασε τα μαλλιά σου, να σκαρφαλώσει. Ραπουνζέλ, τι έκανε. Είναι μακριά, εντάξει, από πέρσι μάκρυνα. Κοίταξε αυτό το πύργο, ίσως φτάσω να τα σκαρφαλώσω. Αυτό ήταν, φεύγουμε από το παρκάκι και για όσους... Καλά πιστεύω ότι... Ναι, μάλλον φεύγουμε γιατί θα μας πιάσει βροχή. Για όσους... Δείτε εδώ πίσω, για όσους δεν έχετε έρθει η Βουλγαρία, τα περισσότερα φαγάδικα τους, ακόμα και αν είναι fast food, είναι με ξύλινα παγκάκι και μεγάλα τραπέζια. Ωραία ήτανε. Σύντομη, μια σύντομη μονοήμερη. Κάναμε ωραία ήτανε. Μισή μονοήμερη, θα γυρίσουμε τώρα. Μισή, ναι. Έχουμε γυρίσει σπίτι και η αλήθεια είναι ότι έχουμε γυρίσει εδώ και αρκετή
ώρα, αλλά θα κλείσω κάπου εδώ το vlog. Ήθελα να σας δείξω τι πήρα από τη Βουλγαρία, γιατί τελικά δεν βρήκα άλλα καλλιτικά. Λοιπόν, πήρα τρία πράγματα, μία μάσκαρα, ένα make-up και μία μονή σκιά. Αυτά τα δύο ουσιαστικά τα χρειαζόμουν αρκετά, γιατί μου έχουν μείνει πολύ λίγο από make-up που έχω παλιά. Και μάσκαρα δεν έχω καθόλου το τελευταίο διάστημα, βάφομαι σχεδόν χωρίς μάσκαρα. Η εταιρεία λέγεται Alverde, που είναι νάτο, και έχει και το σηματάκι DM, οπότε δεν ξέρω αν είναι από την εταιρεία DM, τέλος πάντων, αυτή η σειρά των προϊόντων ή όχι. Και από πίσω έχει αυτό εδώ το σηματάκι, το V τέλος πάντων, με το φυλλαράκι, που σημαίνει ότι είναι vegan, δηλαδή είναι cruelty free και κανένα από τα συστατικά της δεν προέρχεται, δεν έχει ζωική προέλευση. Και πήρα και μια μονή σκιά. Είναι μεταλλικό μπρονζέ στα δικά μου μάτια, τέλος πάντων. Είναι έτσι. Και πριν κλείσω, πριν σας καληνυχτήσουμε, βασικά μου φέλεις τώρα παίζει, αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram. Αν με ακολουθείτε εδώ στο YouTube, μπορείτε να πάτε στο λογαριασμό μου στο Instagram και τρέχει ένας διαγωνισμός για ένα declutter giveaway, είναι από τα προϊόντα που πλέον δεν καταναλώνω. Δεν είναι δηλαδή cruelty free, είναι ένα αντιλιακό πρόσωπο της VC. Και αν με ακολουθείτε εδώ και με ακολουθείτε και στο Instagram, μπορείτε να πάτε, θα σας έχω κάπου στην οθόνη τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Είναι εκείνη η φωτογραφία, να πάτε και να λάβετε μέρος αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Θα ισχύει για μία εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση, αλλά είναι για μία εβδομάδα ο διαγωνισμός. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Τώρα είμαι λίγο σε μαύρο χάλι, είμαι και από σήμερα, sorry. Θα κλείσουμε το vlog εδώ, σας πούμε καληνύχτα γιατί θα πέσουμε για ύπνο. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα.